χρησιμοποιώντας κάθε πιθανό σενάριο, ακόμη και τα ήδη πασίγνωστα, παριστάνοντας γνωστούς, φίλους, λογιστές, υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, απατεώνες εξακολουθούν να ξαφρίζουν ανυποψία στους πολίτες, όπως ο 80χρονος συνταξιούχος που είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό να μηδενίζεται. Δεν εμπιστεύομαι, είμαι διστακτική, προσέχω. Ενημερώνετε τους μεγαλύτερους γονείς? Ναι, φυσικά. Το νέο κρούσμα απάτη στο Ηράκλειο προκαλεί συναγερμό στις αρχές που προσπαθούν να προλάβουν και άλλα κρούσματα. Κάτι όμως που φαντάζει ανέφικτο, καθώς όπως εξηγούν πολίτες στην Κρήτη TV, παραπλανητικά τηλεφωνήματα και ηλεκτρονικά μηνύματα παγίδες πέφτουν βροχή. Σε μένα προέκυψε αυτό, μου πήραν τηλέφωνο και μου είπαν ότι έχουν μιλήσει με κάποιο συγγενή μου και αυτά, με τη μητέρα μου και όλα από το λογιστήριο. Και μου ζήτησαν ένα λογαριασμό. Τους είπα να επικοινωνήσω και εγώ, γιατί δεν ξέρω, γιατί και η μαμά μου τα διαχειρίζεται αυτά. Επικοινώνησα με τη μητέρα μου και μου είπε ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Και παίρνουμε ένα καθαρό αριθμό, δεν παίρνουμε απόκρυψη. Και απλά μετά πετάνε τις κάρτες. Θέλει πολύ τεράστια προσοχή από οποιοδήποτε. Ακόμη και ένας μεγάλος άνθρωπος να είναι, πρέπει να υπάρχει ένας κοντινός κάπως να το βοηθήσει, να του τα μάθει ότι υπάρχει πλέον αυτό το πράγμα. Ο άτυχος συνταξιούχος δέχτηκε τηλεφώνημα από έναν άνδρα. Ο απατεώνας, παριστάνοντας το λογιστή, τον ενημέρωσε ότι δικαιούται Market Pass. Για να το εισπράξει, όπως του είπε, θα έπρεπε να κάνει μια σειρά από ενέργειες στον τραπεζικό του λογαριασμό. Μεγάλο σίγουρα γίνεται, γιατί δεν είναι τόσο εξοικειωμένη με την τεχνολογία και όσον αφορά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τον έπεισε λοιπόν να πάει σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης. Με τις οδηγίες που του έδωσε, τα χρήματα που είχε ο συνταξιούχος έγιναν καπνός, αφού μεταφέρθηκαν σε δύο τραπεζικούς λογαριασμούς από όπου τα σήκωσαν οι απατεώνες. Με τον άτυχο Ηρακλειώτη να χάνει μέσα από τα χέρια του 5.000 ευρώ. Όταν το κατάλαβε, ήταν πολύ αργά. Όμως υπήρχε ένα μήνυμα που υποτίθεται ότι είναι της τράπεζας, αλλά δεν το είχα ανοίξει, γιατί ξέρω το email της τράπεζας, οπότε δεν. Αυτό, αλλά δεν έχω ακούσει τέτοια απάτη με το Market Pass και αυτά. Δεν υπάρχει πολίτης που να μην γνωρίζει ανάλογο κρούσμα στο κοντινό του περιβάλλον, είτε οι απατεώνες πέτυχαν το στόχο τους, είτε τα υποψήφια θύματα κατάφεραν να γλιτώσουν από τα δίχτυα τους. Στοιχείο ενδεικτικό για τις διαστάσεις πανδημίας που λαμβάνουν οι απόπειρες εξαπάτησης. Έχω επιστροφή χρημάτων, 150 ευρώ, και απλά πρέπει να μου δώσουν το λογαριασμό, γιατί πρέπει να είμαι δικαιούχος και τα σχετικά. Και πίστευα και ότι κάτι τέτοιο, γιατί τώρα έχουν γίνει όλες αυτές οι αιτήσεις και αυτά και πολύ πιθανό λέω ότι το έχει κάνει η μαμά μου τώρα αυτό και να μου πουν όντως τα χρήματα. Και επικοινώνησα και εν τέλει τίποτα, δεν πήρα πίσω το τηλέφωνο αυτό και σταμάτησα έτσι.